Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο ζωολογικό μας κήπο. Από ό,τι βλέπετε είμαστε πίσω εδώ στα καταστήματα. Έχω βάλει σε όλα τα καταστήματα ταμπέλες, οπότε είναι πολύ πιο όμορφα τώρα, όλα. Και θυμάστε την τελευταία φορά είχαμε φτιάξει αυτό εδώ το μέρος όπου είχε τα μικρά τα ζωάκια, τα φίδια, τα ιγκουάνα και όλα αυτά. Για να δούμε λοιπόν εδώ πέρα, εδώ έχω βάλει αυτό το enrichment, σε αυτά εδώ είναι ok. Α, αυτό εδώ μπορώ να βάλω αυτό, αυτό και αυτό εδώ. Έχω βάλει να κάνουν research σε αυτά τα ζώα, οπότε γι' αυτό ρυθμίζεται το φυσικό τους περιβάλλον και γίνεται πιο όμορφο. Και βλέπετε ο κόσμος περνάει εδώ, αφήνει και αφήνει και χρήματα, εδώ 75, εδώ πόσο αφήνει, και κάνει όλο αυτό τον κύκλο. Τέλος πάντων, εδώ δεν αφήνει πολλά, εδώ 4,72, έρχεται από εδώ, βγαίνει από την άλλη. Πολύ καλό, για να δω τι πήραμε εδώ στα challenges. Release to the wild. Όχι. Zoo reputation, παίρνω 2 εκατομμύρια, 2.000 μάλλον, γιατί έφτασα στα 3 stars. Μπράβο, μπράβο μου. Δόξα τω Θεώ, χρήματα έχω αρκετά. Οπότε αφήσουμε λίγο να κυλήσει. Έχω ελευθερώσει και τα ζώα που μεγάλωσαν και μπορούσαν να ελευθερωθούν, και έχω φτάσει και credits 1324. Προσπαθώ όσο μπορώ το παιχνίδι να το παίζω και εκτός κάμερας για να αυξάνονται τα credits, ώστε να μπορέσουμε κάποια στιγμή, αν πάω στο animal trading, να πάρω μισό λεπτάκι, conversion credit listings, εδώ είμαστε, να αρχίσω να παίρνω αυτά εδώ. Βλέπετε τα οποία είναι και ακριβά κιόλας, έτσι, έχω μόνο 1324 και βλέπετε ότι κοστίζουν κάμποσα λεφτά. Λοιπόν, αυτό που θέλω εγώ εδώ τώρα είναι, περίμενα να δω που είναι. Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε σήμερα. Όλα τα καλά ζώα είναι εδώ λοιπόν και κοστίζουν χρήματα, credits. Αυτό που θα φτιάξω σήμερα, θέλω να φτιάξω κάτι διαφορετικό που δεν το έχω φτιάξει γενικότερα στο Planet Zoo. Σε να δω τι άλλα ζώα μπορούμε να αγοράσουμε αυτή τη στιγμή. Εδώ αρκούδες, να βάλουμε τις αρκούδες ξανά, να βάλουμε αρκούδες. Οι καμιλοπάρδαλες που είναι ρε παιδιά, αυτές τις ψάχνω, καμιλοπάρδαλες ψάχνω, γιατί έχω ένα σχέδιο για τις καμιλοπάρδαλες. Λοιπόν, τώρα εδώ τα δείχνει όλα μαζί, τώρα εδώ τα δείχνει όλα μαζί. Ζεύρες είναι ok. Να σε πάνω τα ακριβά. Siberian Tiger. Να χαλάσω όλο μόνο τα τέτοια να πάρουμε μια τίγρη. Όλα μου τα credits. Τι λέτε. Ελέφαντες. African Elephant. Κάτσε λίγο να δω λιγάκι. Ο ελέφαντας με τι ζει μαζί. Με τίποτα. Θα ξανανοίξει αυτό. Animal trading. Μπορώ να βάλω και ελέφαντες. Καμιλοπάρδαλες δεν βλέπω πουθενά. Και ανησυχώ. Ανθρωθώ κάμιλους έχει. Τέλος πάντων, δεν μου τους βγάζει τώρα. Ίσως δεν είναι διαθέσιμες να αγοραστούν αυτή τη στιγμή. Οπότε θα πάμε. Εγώ να τα δώσω όλα τα credits και να πάρω μια τίγρη. Siberian Tiger. Τα δώσουμε όλα για όλα. Ναι, να τα δώσουμε όλα για όλα. Οπότε θα το κάνουμε. Το πήρα. Τα έδωσα όλα, 203 μου μείναν. Πω. Σιβηρική τίγρης.
Λοιπόν, ή αλλιώς η Τίγρης της Σιβηρίας. Να δούμε τώρα μόνη της βέβαια, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα να πάρουμε και το αδερφάκι και ένα θηλυκό. Αυτό νομίζω ήταν ασθενικό, θα δούμε τώρα σε λίγο. Για να δω λιγάκι εδώ τώρα. Να δούμε τι περιβάλλον θέλει Siberian Tiger. Ο, θα είναι και από τα πιο ωραία. Και εδώ πρέπει να το φτιάξουμε ωραίο αυτό. Η Siberian Tiger λοιπόν είναι μόνο εδώ. Είναι στην Ανατολική Ρωσία, λίγο πιο πάνω από την Βόρεια Κορέα και κοντά στη Μογγολία. Θέλει 705 τετραγωνικά. Τα 105 τετραγωνικά χώρο από μείον 4 μέχρι 28 βαθμούς ζει και ο φράχτης πρέπει να είναι grade 3 πάνω από 3 μέτρα. Μάλιστα. Τώρα σκεφτούμε αυτό πώς θα το κάνουμε. Οπότε θα φτιάξουμε το κλουβί της Τίγρης εδώ. Αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι ωραίο όμως. Δεν θέλω να κάνω κάτι. Πώς να το κάνουμε τώρα αυτό εδώ. Πώς να το κάνουμε τώρα αυτό εδώ. Σκέφτομαι λοιπόν να κάνουμε κάτι διαφορετικό εδώ. Το διαφορετικό που θα κάνω είναι να έρχεται ο κόσμος να είναι ψηλά. Επειδή Τίγρης σίγουρα θα είναι και καλό αξιοθέατο. Να είναι ψηλά ο κόσμος και να είναι από κάποιο ύψος. Να μην είναι χαμηλά. Οπότε θα φτιάξουμε λιγάκι πρώτα απ' όλα το τερέν. Θα φτιάξω λίγο το τερέν. Τερέν.
Ωραία, επιτέλους το δρόμο το φτιάξαμε. Οπότε τώρα θέλουμε grade 3 πάνω από 3 μέτρα για να δούμε τι θα βάλουμε εδώ γύρω. Να δούμε τώρα τι θα βάλουμε εδώ γύρω. Θέλουμε grade 3 γιατί οι τίγρεις είναι πολύ δυνατές. 5. Θα βάλω ξύλο. Ταιριάζει και με το τέτοιο που έχω φτιάξει εδώ πέρα. Ναι, αλλά θέλω όμως όχι 2 μέτρα ύψος. Όχι, αυτό εδώ θέλω. Θέλω 3 μέτρα. Για την ακρίβεια θα βάλω. Τρία και 15 είναι πάρα πολύ καλό. Οπότε πάμε. Σε λιγάκι να φτιάξω εδώ, εδώ. Αχ, δεν είδα αν είναι climbable. Δεν το κοίταξα, δεν πειράζει. Σε να δούμε ξανά. Α, climb proof, ναι, οπωσδήποτε δεν πρέπει να σκαρφαλώνουν. Οπότε δεν πρέπει μάλλον να σκαρφαλώνουν. Εγώ θα έλεγα να βάλουμε και στις δύο μεριές. Θα βάλω και στις δύο μεριές να είμαι σίγουρος. Εδώ. 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 Οπότε με 3-15 ύψος δεν θα έχουμε θέμα. Ωραία, ωραία, ωραία και ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καταρχήν αυτό εδώ να βάλουμε μια πόρτα. Αλλά πρωτού βάλουμε την πόρτα, φέρουμε αυτό εδώ κοντά. Όπα. Φέρουμε αυτό εδώ. Εδώ. Ωραία, αυτό εδώ. Γιατί θέλω να βάλω μια πόρτα του προσωπικού. Αυτή θέλω να πει εδώ. Ακριβώς εδώ. Ωραία. Και τώρα θέλουμε Habitat Gate, η οποία θα πει ακριβώς εδώ. Εδώ θα έλεγα. Οκ. Οπα. Μέχρι εκεί. Και αυτό θα μπει μέχρι εδώ. Ωραία. Εδώ πόσο θα βγει καταρχήν. Καταρχήν να δούμε πόσο είναι όλο αυτό. Εντάξει, τόσο είναι. Άμα το φτάσω στα όρια θα πάει ακριβώς όσο πρέπει να είναι. Θα πάει ακριβώς όσο πρέπει να είναι. Κατάλαβα. Αυτό εδώ λοιπόν θα είναι το
Κλουβί για την Σιβηρική Τίγρη. Για την Τίγρη λοιπόν. Ο κόσμος θα έρχεται από εδώ πάνω να βλέπει και θα έρχεται και εδώ. Εδώ ακόμα δεν θα αφήσω να έρχεται κόσμος. Τώρα θέλω να δω πού θα βάλω το και πώς θα βάλω το σπίτι της που θα κοιμάται. Αυτό θέλω να το δω τώρα. Οπότε σε να τη βρούμε εδώ. Να δούμε Siberian Tiger. Να τη. Έχω και έτοιμα σπίτια. Γιατί δεν έχω εδώ. Λοιπόν, ας δούμε καταρχήν τα shelters. New World Shelter, όχι. African, όχι. African, no, no. Ήταν πολύ μεγάλα βασικά. Για να... τα φτιάξουμε, αυτά είναι πολύ μεγάλα. Εγώ λέω να φτιάξω ένα φυσικό shelter με βράχους. Να μην χρησιμοποιήσω τα έτοιμα. Ωραία, κοίτα εδώ, έχω και αυτά εδώ τα... Βέβαια και αυτό πάει, γιατί δεν είναι ειδική, αλλά είναι και στην Κορέα, οπότε τώρα που το σκέφτομαι και αυτό μπορεί να μπει εδώ. Ποια είναι αυτό, αλήθεια. Αφρικα, όχι. Αυτά είναι από το DLC. East Asia. Κάτσε, αυτό είναι τεράστιο. East Asia. Αυτό. Βάλουμε ένα τέτοιο. Ναι μωρέ, γιατί να μην βάλουμε. Α, βάλουμε ένα τέτοιο. Ωραία, το βάλαμε αυτό εδώ. Αφού τους ή άλλως στην Ανατολική Ασία είναι η Τίγρης, οπότε μπορούμε να βάλουμε κάτι τέτοιο. Και μάλιστα θα το πάμε λίγο πιο πίσω. Πάμε κάπου εδώ, λες να σκαρφαλώσει πάνω, δεν νομίζω. Πώς θα σκαρφαλώσει εκεί πάνω αυτή και να βγει έξω δηλαδή, πραγματικά. Και να μην μου τρώει πολύ χώρο. Ωραία. Μετά θέλουμε και ένα κρεβάτι. Εντάξει, το large. Α, βάλουμε, βάλω και δύο medium. Βάλε ένα extra large. Οκ. Τι άλλο μπορώ να βάλω λοιπόν. Σε να δω τώρα τι τρώνε. Food, νερό. Πού πίνουν νερό. Νερό από πού πίνουν πραγματικά. Τρέι λάζ, αυτό είναι για να τρώνε. Και αυτό είναι small. Λοιπόν, για να τρώνε βάλω το κάπου εδώ. Ωραία. Water pipe. Αυτό είναι για να πίνουν νερό στην ουσία. Βάλω το εδώ. Okay. Θα δούμε τα coolers και θα χρειαστεί enrichment. Ωραία φίλε εδώ. The Siberian. For large animals. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε προς το παρόν. Ας το αφήσουμε προς το παρόν. Φαγητό φέραμε, τέτοιο φέραμε. Και ας το στείλουμε εδώ να δούμε τι χρειάζεται αυτό εδώ. Στείλουμε την Τίγρη στο περιβάλλον. Να δούμε, πολύ περίεργος. Γιατί πανηγυρίζουν όλοι αυτοί. Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Α, μα δεν έβαλα τέτοιο. Δεν έβαλα να παίρνουμε χρήματα. Τώρα βάλουμε και χρήματα.
Τώρα θα βάλω να παίρνουμε και χρήματα από εδώ. Guest facilities. Oops. Ένα θα βάλουμε εδώ. Και ένα θα βάλουμε εδώ κάτω. Και μάλιστα εδώ, τώρα που το κάνουμε αυτό εδώ, αυτό λοιπόν θα το κάνουμε με one way glass από εδώ, και αυτό πάλι με one way glass. Okay. Απλώς εδώ, αυτό εδώ δεν θα το κάνουμε τόσο μεγάλο. Έστω ο κόσμος μη σταματάει να έρχεται κάπου εδώ. Okay. Το έχουμε δύο σημεία, ένα εδώ και ένα εδώ, και αυτό το βάλουμε κάπου εδώ στη μέση. What? Εδώ γιατί μου βγήκε έτσι αυτό? Το one way glass, γιατί μου βγήκε, βλέπεις από εδώ και βλέπεις από εδώ, γιατί, ναν, μη βάλεις καθόλου, δεν θα βάλω καθόλου, που μου βγαίνει έτσι. Δεν θα βάλω καθόλου, θα βάλω μόνο αυτό εδώ. Για την ακρίβεια, ξέρεις τι θα κάνω τώρα που το βλέπω? Θα κάνω το εξής. Θα... αυτό θα φύγει από εδώ. Όπα, θα φύγει από εκεί. Θα κάνω μεγάλο το αυτό εδώ, μπράβο. Και θα πάω λίγο προς τα δω την πόρτα. Οπότε θα αυξηθεί ο χώρος του αλουνού. Σε να δω τώρα θα πάει όλο ή όχι. Όλο, ναι. Οπότε θα μπορεί να μπαίνει ο τεχνικός από εδώ. Ο τέλος πάντων το προσωπικό από εδώ. Πολύ ωραία. Αυτό μόνο να κάνουμε να μην σκαρφαλώνει. Πάθουμε καμιά λαχτάρα. Both. Ok. Αυτά είναι έτοιμα όλα. Και αυτό θα μπει ακριβώς ο παλαθός εδώ στη μέση. Ok. Έχουμε εδώ το one way glass, οπότε βλέπουν από τη μια μεριά. Και έχουμε και από εκεί πάνω. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει, πώς θα μαζεύει το κόσμος. Ξανάρθει καταρχήν πρώτα απ' όλα η τίγρης. Να έρθει η τίγρης, να δούμε. Τι θα χρειαστεί η τίγρης εδώ πέρα. Εδώ τι λέει? Ωραία φίλε, αυτός εδώ έφαγε λέει τέτοιο. Κολβέτ έφαγε φαγητό από τουρίστες. Άντε βρε. Πού είναι? Νάτος. Έρχεται η τίγρης. Για να δούμε. Wow. Αχα. Παιδιά νάτι. Η τίγρης. Αυτή λοιπόν είναι οι τίγρες μας. Ωραία φίλε, λοιπόν εδώ τώρα να δούμε τι θέλει και τι δεν θέλει. Καταρχήν δεν θέλει τόσο πολύ grass long. Θέλει χιόνι βασικά. Χιόνι θέλει μπόλικο. Έκανα ένα ωραίο μέρος κάπου εδώ, όπου η τίγρης θα σκαρφάλωνε.
Και εδώ γύρω λοιπόν μπορούσα να έβαζα πέτρες nature. Τώρα αυτή εδώ όπως είπαμε, κάτσε να την ξαναδούμε. Πού είναι αυτή εδώ? Είναι temperate και taiga, οπότε temperate το έχουμε σίγουρα. Να βάλω και άλλο biome, να βάλω και το taiga. Είναι αυτό εδώ. Και να βάλω πετρούλες. Πετρούλες μικρές. Όχι, δεν θέλω τόσο μεγάλες. Θέλω απλά μικρούλες. Να μπορεί να ανεβαίνει εδώ πάνω. Μια πιο μικρή δεν υπάρχει. Εδώ έτσι. Αυτή εδώ. Και να βάλουμε και κανένα άλλο ακόμα. Εδώ έτσι. Καμία πιο μικρή δεν υπάρχει σε αυτό το πλανήτη. Εδώ. Αυτό το κάνω στην ουσία για να έχει ένα μέρος να πηγαίνει να ξεκουράζεται και να το βλέπουν και γύρω γύρω οι τουρίστες. Γι' αυτό το κάνω. Λοιπόν, εδώ τώρα θα πάμε εδώ στο χιόνι και θα αρχίσουμε να ρίχνουμε χιόνι παντού. Μάλιστα θα μπει εδώ. Χιόνι μπορούμε να βάλουμε όπου θέλουμε. Εδώ βασικά, εδώ γύρω. Μπει το χιόνι. Και θα πάμε στο habitat, πού το. Και θα βάλουμε ένα cooler. Cooler λοιπόν θα μπει εδώ. Το cooler μάλλον θα μπει εδώ πέρα. Cooler θα κάνει όλο το περιβάλλον εδώ. Θα το κάνει όλο αυτό το πράγμα να γίνει χιόνι. Τώρα κάτι άλλο. Τι λέει μωρέ? Α, research είναι έτοιμο. Σε λιγάκι τώρα. Τι άλλο θέλω? Rock δεν θέλω, λίγο soil θέλω. Γύρω γύρω. Το soil δεν πάει ποτέ χαμένο. Δεν θέλει τόσο πολύ grass long αυτό το πράγμα. Φυσικά καθόλου δεν θέλει. Και απορώ που είναι το άλλο.
τόσο soil. Θέλω και grass short. Δηλαδή εδώ παραδείγματο χάρη, ναι. Ωραία όσο. Και εδώ είναι ok, απλώς εγώ θέλω να βάλω χιόνι εδώ. Καταλάβες να μπει κάπου εδώ τέλος πάντων. Ως εδώ είσαι ok. Hard shelter, έχουμε snow. Τώρα τι θέλω. Θέλω plants. Εδώ τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Εδώ τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Temperate και taiga. Θέλω plants που να είναι όμως της taiga. Έχω plants που είναι, ναι. Έχω, αλλά καλό θα είναι. Και δεν έχω και coverage καθόλου. Οκ. Θα βάλω ένα εδώ έτσι, να υπάρχει. Και δεν με πολύ ενθουσιάζει αυτό εδώ. Όντως δεν με πολύ ενθουσιάζει. Όχι αυτό. Σίγουρα όχι. Αυτό σίγουρα όχι. Εδώ τώρα. Σε να δούμε τι ακριβώς χρειάζεται αυτό εδώ. Θέλουμε σχεδόν 3% coverage, το οποίο δεν το έχουμε. Και πρέπει να το βάλουμε. Αχα. Αυτό δεν είναι άσχημο, αλλά δεν θα το βάλω εδώ, το βάλω κάπου εδώ. North America. Ναι, γιατί είναι στην Ασία. Αυτό εδώ. Από λάθος. Αυτό εδώ είναι κοντό Asia, οπότε εδώ θα πάμε τέτοιο και θα πατήσουμε Continent Asia, Ασία με άλλα λόγια. Τώρα εδώ είναι τα σωστά. Εδώ είναι όντως τα σωστά. Αυτό δεν κάνει τίποτα και που το βάλαμε. Αυτά είναι τα σωστά. Όχι αυτό. Το σίγουρα όχι. Δύο τους εκατό. Αυτό σίγουρα εδώ. Ένα μικρό ακόμα θα βάλουμε, αλλά εδώ που θα το βάλω, το βάλουμε κάπου εδώ στην ουσία. Εδώ σίγουρα ένα μικρούλι.
τώρα βάλε φυτάκια. Σε ένα σωρό δέντρα. Βάλε φυτά. Αυτό εδώ είναι το Tahurian Large Tree 3. Αυτό το βγάζω από εδώ και το βάζω την άλλη μεριά. Wow. Ήθελε το μεγάλο. Ήθελε το μεγάλο. Και εδώ. Τα να δεις το μεγάλο θέλω. Δυστυχώς θέλει το μεγάλο. Θέλει το μεγάλο τους, δεν πειράζει. Αυτό εδώ. Αυτό. Θέλω να το βγάλω από εδώ. Θα το βάλω κάπου. Ωραία. Τι μας λείπει τώρα? Μας λείπει το enrichment. Μας λείπει το enrichment items. Ωραία, εδώ τώρα αρχίσουν τα γλέντια. Το enrichment, τα οποία δεν τα έχω. Αυτά είναι βασικά climbable. Δεν ξέρω αν μετράνε αυτά εδώ. Έτσι από περιέργεια. Ούτε καν. Άμα βάλω κανένα τέτοιο, παίζει ρόλο. Λέω εγώ τώρα. Ούτε καν. Αυτό είναι για τα ζώα που σκαρφαλούν. Αυτός εδώ τώρα, οι τίγρης δεν σκαρφαλώνει τόσο πολύ. Οι τίγρης θέλει. Κάτσε να βάλω εδώ, να την ψάξει αυτός εδώ. Δεν σκαρφαλώνει τόσο πολύ. Τίγρης αυτό που θέλει είναι. Στην ουσία αυτό. Το sprinkler, να του πετάει λίγο νερό λογικά. Βάλω το κάπου. Πού να το βάλουμε? Από εδώ ας πούμε, κάπου στη μέση. Λοιπόν, μας πέδεψε πάρα πολύ αυτό εδώ. Μας πέδεψε πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι είμαστε ok. Νομίζω ότι είμαστε ok. Έχουμε φτιάξει το πρώτο έτσι καλό κλουβί της τίγρης, που είναι αυτό εδώ. Νομίζω ότι είναι τέλειο. Είναι τέλειο και πλέον έχουμε μια τίγρη στο ζωολογικό μας κήπο. Έχουμε μια τίγρη. Έχουμε μια τίγρη λοιπόν. Πολύ ωραία η τίγρη που έχουμε εδώ. Χαλάσαμε όλα τα credits, αλλά άξιζε νομίζω. Πίνει και νερό από εδώ. Πάρα πολύ ωραία, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θέλω να δω και ο κόσμος. Ο κόσμος. Εδώ είναι ο διπλός ο καθρέφτης, ο οποίος δεν βλέπουνε. Δεν βλέπει προς τα έξω, οπότε δεν δρομάζει. Και ο κόσμος είναι και εδώ πάνω, αλλά και εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ να βάλω 2-3 πραγματάκια ακόμα. Για αυτό εδώ. Επέτρεψε πάρα πολύ αυτό το κλουβί. Γιατί ήθελα να το φτιάξω έτσι κάπως πιο ωραίο σε σχέση με τα άλλα.
Η τίγρη λοιπόν, η σιβηρική τίγρης είναι στο κλουβί της. Είναι στο κλουβί της και είναι το πιο ωραίο ζώο που έχουμε βάλει μέχρι στιγμής. Αν σας άρεσε λοιπόν το επεισόδιο, κάπου εδώ θα τελειώσουμε. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, κάνετε ένα like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά με περισσότερο Planet Zoo.